Πολύ χειρότερα τα πράγματα. Πάρα πολύ πιο χειρότερα. Ο κόσμος ψήφισε. Φέρανε τρεις ερασιτέχνες μας να μας κάνουν κουμάντο και οι βουλευτές είναι μόνο να πηγαίνουν να παίρνουν το μισθό τους και τίποτε άλλο. Δεν ρωτάνε αν ο άλλος έχει να πληρώσει υποχρεώσεις ή το ένα το άλλο. Απανωτά. Βάλανε το Βενιζέλο απάνω, ο οποίος δεν έχει ιδέα από οικονομικά. Ό,τι του λέει τρώει, κακάνιο. Γιατί ποιος ξέρει τι συμφέροντα κρύβονται από πίσω. Ο κόσμος έχει ξεσηκωθεί και θα ξεσηκωθεί και φοβάμαι τα χειρότερα, τα οποία έρχονται πολύ γρήγορα. Γιουχαρίσματα στους βουλευτές πόσο είδες? Και μικρά και λίγα είναι. Από εδώ και πέρα θα πέφτει και ξύλο, όχι μόνο γιουχαρίσματα. Και στο πρώτο δημοκρατή. Γιατί είναι απ' έξω, δεν ήταν από τα τσουκώ του Πασόκ, δεν φταίει αυτός για τη σημερινή κατάσταση. Υπάρχει άνθρωπος που δεν πλήγε με αυτή την κατάσταση? Και θέλω να σου πω και ένα άλλο πράγμα το οποίο δεν ακούγεται και τόσο συχνά στη τηλεοράση. Ότι η κυβέρνηση αυτή δεν είναι εξουδετερωμένη ούτε από τους δικούς της ανθρώπους για να κάνει αυτά τα πράγματα. Πώς θα κάνει? Ποιος ψήφισε? Ψήφισε κανείς αυτά που κάνει? Ψήφισε κάποια άλλα πράγματα που είπαν? Τώρα αυτά που τα κάνει, νομίζω ότι δεν τα επικροτεί κανένας. Ότι όλους πλήττουν. Σχέδιο είναι, δεν ξέρω. Πολύ λαού, αργή Θεού. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει με όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται καθημερινά. Το είδατε στην Παρλές τι έγινε. Ο κόσμος έπεσε επάνω να φωνάζει συνθήματα κατά της κυβέρνησης, κατά εδώ πέρα όλων αυτών που ήσαν παρών και εκπροσώπευαν την κυβέρνηση. Βλέπετε ότι η κατάσταση είναι έκρηκτη. Περιμένουμε όλη την λαϊκή οργή, να το πω λαϊκά. Θα γίνει εξέγερση βεβαίως όπως πάει η κατάσταση. Η κατάσταση έχει φύγει από κάθε όριο. Φόρους. Πού θα βγει ρε παιδιά αυτό το πράγμα? Και δεν δουλεύει κανένας. Κανένα. Το ταξί τα βλέπετε. Πάρτε ένα μοντάζ να δείτε τα ταξί που είναι όλα αραγμένα. 50 ευρώ ίσπεξ έχουμε κάνει από το πρωί και πήγε η ώρα 2 το μεσημέρι. Και από αυτά τα μισά είναι έξοδα. Βεβαίως είναι έξοδα. Είναι το πετρέλαιο, είναι οι ασφάλειες, είναι το ένα, είναι το άλλο. Καθαρά είναι 10 ευρώ. Άμα εσείς το βλέπετε αυτό λογικό, έτσι όπως φτάσαμε, θα έχουμε πολύ σοβαρό πρόβλημα. Εγώ δεν ξέρω αν την κυβέρνηση τη βρει η επόμενη μέρα. Πιστεύω ότι αυτά που γίνανε ήταν πολύ λίγα μπροστά σε αυτά που έπρεπε να γίνουν. Έχει αγανακτήσει ο κόσμος. Όχι μόνο έχει αγανακτήσει, δεν ξέρω αν υπάρχει κατάλληλη λέξη να περιγράψεις την κατάσταση που αισθάνεται, που ζει κάθε οικογένεια. Τρελά προβλήματα, οικονομικά προβλήματα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Στόχος όλων αυτού που μας κυβερνούν είναι να πουλήσουμε τα πάντα. Και να τα παραδώσουμε πού? Ξέρω και ποιοι θα τα πάρουν και τι θα γίνει. Θα ξεπουλήσουμε την Ελλάδα όλοι. Και στο τέλος ποιο είναι το μέλλον μας? Καλύτερη λύση για μένα είναι η επιστροφή στη δραχμή. Τουλάχιστον να πάμε στον πάτο να κοιτάμε προς τα πάνω. Γιατί αυτή τη στιγμή κοιτάμε μόνο προς τα κάτω. Δεν υπάρχει χαμόγελο, δεν υπάρχει αισιοδοξία πουθενά. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος από όσα συμβαίνουν στην κοινωνία μας. Δεν βρέθηκε κάποιος να τιμωρήσει τους ένοχους, γιατί υπάρχουν ένοχοι. Και φαντάζομαι ότι η κατάσταση θα είναι πιο δύσκολη περνώντας με τον καιρό και όσο μένει αυτή η κυβέρνηση, η οποία έχει χάσει την μπάλα, να το πούμε έτσι, το λαϊκά. Δυστυχώς. Εσύ πιστεύεις θα γίνουν χειρότερα πράγματα? Σαφώς, ναι, ο κόσμος θα βγει στους δρόμους, ναι, ναι. Και είναι το μόνο όπλο που έχει να χρησιμοποιήσει, δεν υπάρχει κάτι άλλο.